Και πάλι θα ήθελα να σας δείξω τώρα ένα άλλο βίντεο από, σε, μετά το χειριστήριο του PlayStation. Ήθελα να σας δείξω κιόλας και καθαρισμό για χειριστήριο από ένα παλαιό μοντέλο από Sony Bravia. Δεν θυμάμαι ακριβώς το μοντέλο. Γενικώς από τη σειρά Bravia. Λοιπόν, το χειριστήριο είναι σε μέτρια κατάσταση. Θα το κάνω καθαρισμό και θα τοποθετήσω καινούργιες μπαταρίες για να καινούργιες επαναφορτιζόμενες και όλες καινούργιες μεταχειρισμένες φορτισμένες μπαταρίες μεταχειρισμένες επαναφορτιζόμενες οι οποίες θα τοποθετηθούν μέσα, δηλαδή το χειριστήριο είναι πραγματικά σε κατάσταση θέλει καθάρισμα, δυστυχώς τα κουμπιά έχουν υποστεί φθορά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα δείχνω τις μπαταρίες που έχω βάλει πάρα στο φορτιστή να τις πλήρες φορτισμένες. Δύο παλιές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν παίζουν ρόλο όμως και οι δύο την ίδια δουλειά πάνω να είναι κάρα σχολιασμένη, δεν παίζει ρόλο όμως και τη δουλειά την κάνει, το κρατάει, δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή άμα είναι ψηλωμένη δεν έχει πρόβλημα, δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι άχρηστη η μπαταρία. Σημαίνει ότι αυτός έπιασε ο σύνδος. Εντάξει, άμα βγάλει όμως υγρά και αφρούς και τέτοια, εντάξει, τότε είναι για φούντο. Αλλά άμα έχει ρέχμα όμως, μπορείτε απλώς να την ψήσετε. Άμα είναι λίγη η φθορά, να την ψήσετε. Να την ψήσετε και να φύγει. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Βγάζουμε πρώτα τις μπαταρίες. Από κάτω έχει ένα πιστράκι. Ορίστε. Βγάζουμε τις δύο μπαταρίες. Παλιές εισαγωγικά και ξεκινάμε τον καθαρισμό. Ξεκινάμε πρώτα από το καπάκι εδώ πέρα με το ενόμευμα, δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα γιατί τι εννοώ, το ότι το χειριστήριο δεν είναι αρκετά, δεν είναι ηλεκτρονική συσκευή τόσο πολύ, δηλαδή δεν έχει χειριστήριο PlayStation, είναι ένα τηλεκοντρόλ τηλεόραση, ένα απλό τηλεκοντρόλ. Άρα ανοίγουμε πάλι το συσκευασία με το ενόπνευμα. Έχω τώρα και μια δοντόβουλτσα, ένα σπασμένο κομμάτι από δοντόβουλτσα και έχω μόνο την μπουλτσα για να χρησιμοποιώ για να καθαρίζω. Καταλάβατε. Δηλαδή, πρώτα θα κάνουμε το. Θα ρίχνω πρώτα. Η ρουτίνα, δηλαδή. Ρίχνω, τρίβω, στεγνώνω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το παπάκι, ως παράδειγμα να το πούμε έτσι. Κάνουμε έτσι. Αυτό δεν είναι από οθόνη, είναι από οθόνη το κουτάκι, το μπουκάλι. Από μέσα περιέχει υγρό το οποίο έχει ενόπνευμα, μην μπερδεύεστε. Βάζετε απλό ενόπνευμα, διάφανο ενόπνευμα. Τώρα που είναι υγρό, το τρίβουμε. Αυτό το τρίβουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Άμα είναι όμως πολύ βρωμιά, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, το τρίβεται για κάμια 30 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, μέχρι να βγει η βρώμα, να το πούμε έτσι. Εντάξει. Όσον αφορά εμένα, τώρα το χειριστήριο έχει καθαριστεί. Τώρα τι κάνω. Βήμα 2, βήμα 3 για το καπάκι. Το στεγνώνω. Εντάξει, πιστεύω τώρα πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να το. Εντάξει. Αυτό είναι βασικά ένα βίντεο καθαρισμού. Λοιπόν, στο χειριστήριο, το χειριστήριο αυτό είναι άλλο τύπο, πιο απλό. Λοιπόν, τι έχει αυτό. Είναι από μια Sony Bravia, ένα παλιό χειριστήριο, δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, το χειριστήριο όπως βλέπετε έχει θολούρα, δηλαδή αυτή η θολούρα δεν είναι φθορά του πλαστικού, είναι βρώμα. Αυτή η βρώμα είναι επειδή πατάς τα κουμπιά, δηλαδή εντελώς τυχαία είναι μόνο εκεί που είναι τα κουμπιά η βρώμα. Λοιπόν, αυτή η βρώμα είναι από τα δάχτυλα. Τέλος πάντων, επειδή λέμε τώρα τρώμε
τρώμε κάτι και με τα λαδωμένα μας δάχτυλα και τα βρώμικα δάχτυλα πάμε και πιάνουμε το χειριστήριο μετά για την τηλεόραση. Εκεί πάμε και παίζουμε PlayStation, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Σε αυτό δεν έχει πρόβλημα. Απλώς ξεκάζουμε. Ξεκάζουμε όλο το χειριστήριο εκτός από τη μέση. Που είναι το κουμπί. Που είναι το κουμπί. Δηλαδή αυτό το κουμπί, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, απλώς έχει να κάνει πιο πολύ προσοχή εκεί πέρα. Ξεκινάμε και τρίβουμε. Πρέπει να δίνουμε λίγη προσοχή, πολύ προσοχή βασικά, στα κουμπιά. Έχετε όμως πολύ, μην το φοβάστε. Ούτως ή άλλως τα χέρια έχουν φτιαχτεί για να αντέχουν στον χρόνο, για να αντέχουν και σκέψη τη σκληρή χρήση. Τρίβουμε πολύ όμως. Και με το που τρίψουμε δηλαδή πολύ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί η βούρτσα σταματάμε, αλλά δεν έχει φύγει ακόμα. Άρα κάνουμε και κυκλικές κινήσεις. Λοιπόν, πιστεύω πως καθάρισε. Για να δούμε τώρα. Θα σας πω ότι είναι αλήθεια. Και είναι και μια αλήθεια. Όπως να πω, η αλήθεια έκανε πραγματικά πολύ δουλειά. Δηλαδή, άμα είχα τώρα άλλη κάμερα, δηλαδή κάμερα. Άμα είχα δηλαδή καλύτερη κάμερα, ναι. Θα σας το έδειχνα, το βίντεο θα ήταν πολύ καλύτερο και θα ήταν κιόλας και η διαφορά, το υλικό που έχει αλλάξει. Δηλαδή αν το χειριστήριο είναι, πόσο είναι, 9 ετίας, παραμένει, δηλαδή βλέπεις την κατάσταση του να έχει καθαρίσει πολύ. Δηλαδή, εντάξει, προσοχή όμως αυτή τη χαραμάδα. Εδώ. Λοιπόν, εδώ τι κάνετε. Με την υγρασία που έχει κρατήσει το δέσιο το μπουτσάκι ήταν έτσι. Λοιπόν, και μετά κλακ και έφυγε. Μετά έχει και την άλλη πλευρά. Καθαρίζει. Κλακ, έφυγε από. Λοιπόν, άλλο, εδώ τώρα. Σε αυτή την περιοχή που μου συσσωρεύει στην ύφαση την πολύ σκόνη, τι κάνω. Παίρνουμε την βούρτσα και απλώς κάνουμε έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα δεν χρειάζεται και πολύ, μερικές φορές όμως τυχαίνει να έχει κρυφτεί το χειριστήριο σε κάνα καναδένα, αυτός να τσικωθεί η σκόνη και να μην στα, να το πούμε έτσι, με εισαγωγικά στα σωστικά του. Τόσο πάνω. Αν και έφυγε από πάνω. Πρόσφατα. Τέλειο. Καθαρίστηκε. Βάζουμε τις καινούργιες μπαταρίες. Καινούργιες εισαγωγικά. Εσείς θα βάλετε καινούργιες. Βάζω. Και κλείνω. Και το χειριστήριό μας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή εντάξει. Είναι πραγματικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή εντάξει. Δεν γίνεται να καθαρίσει παραπάνω να του. Τη χαμπάδα την κρατάει δυστυχώς και άλλο. Αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτό το χειριστήριο μάλλον έχει θέλει δύο λογικό βαθαρισμό. Δηλαδή να βγάλεις τα πλαστικά και να τα πίνεις ξεχωριστά. Δηλαδή να τα βάλεις μέσα σε καυτό νερό και να τα κάνεις με βούτσα. Τέλος πάντων, για να μην το λύσεις, αυτό ήταν ένα γρήγορο καθάρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ πάρα πολύ που βλέπετε το βίντεο. Δηλαδή, δεν έχω πολλές προβολές και πολλούς subscribers δυστυχώς. Αυτό δηλαδή που ίσα ίσα που πατήσατε το βίντεο με κάνει ευχαριστημένο, με ικανοποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Κάντε like, subscribe. Βασικά κάντε like άμα σας άρεσε, κάντε dislike άμα δεν σας άρεσε. Και κάντε subscribe άμα είστε καινούριος και θέλετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για υποστήριξη.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.